κορνάρω. Θα γυρίσει την πάνω του. Μετά θα το θέσω αυτό το βίντεο. Αυτή η άβολη στιγμή που έχω τα τσουλούφια κάτω και πάει το ένα δεξιά, το ένα αριστερά και πάει κάπως έτσι στον αέρα και εγώ απλά θέλω να κάθονται κάτω και δεν το πετυχαίνω. Επίσης μισώ τα πεζοδρόμια, δεν μπορώ να με περπατήσω πάνω σε αυτά, μου τις πάει γιατί έχει παντού δέντρα, μηχανάκια, το οτιδήποτε αφήνει κάποιος, καρέκλες και ο μόνος χώρος που μπορείς να περπατήσεις είναι ο δρόμος. Οπότε κάθε φορά που περνάει ένα αυτοκίνητο νευριάζω πάρα πολύ και μπορεί και να αγριοκοιτάξω γιατί με ξεβολεύει. Hey guys! Κάποιος είναι υπερβολικά χαρούμενος γιατί σήμερα επιτέλους επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Όχι από την Ιταλία, είχα έρθει η Θεσσαλονίκη για τρεις μέρες με τους γονείς μου. Απλά τώρα χαίρομαι που επέστρεψα στη ρουτίνα γιατί ήμουν στο Βόλο και τώρα επέστρεψα στη ρουτίνα της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαι excited. Κάνω το βίντεο γιατί αποφάσισα να κάνω κάτι σαν weekly, μιας και τη Δευτέρα αρχίζω τη σχολή. Σήμερα είναι Σάββατο. Και ήθελα να έχω την πρώτη εβδομάδα του τετάρτου έτους στο YouTube. Στο Μιλάνο πήρα κάποια παπούτσια. Αυτά. Οπότε πάμε να πάρουμε ψαλίδι να κόψουμε το καρτελάκι γιατί δεν το έχω κόψει. Και δεν ξέρω αν έχω ακόμα το ψαλίδι στην κουζίνα. Δεν ξέρω. Ναι, εδώ είναι το ψαλίδι. Αν διαρρήξετε ποτέ το σπίτι μου, νομίζω ξέρετε που είναι το ψαλίδι πια. Ναι. Και θα κόψω το καρτελάκι. Μου τις πάνε τα καρτελάκια, παιδιά, ειδικά στις κάλτσες και στα σκουλαρίκια. Τις ξέρω πάρα πολύ όταν κόβω τα καρτελάκια. Γιατί μετά πιάνεις, ψάχνεις και το κομματάκι, το... Πρέπει να βάζω την κάλτσα, έχω βάσει μην την κόψεις. Το τέλειο αυτό το παπούτσιο που πήρα, παιδιά, είναι ότι αυτά δεν ανοίγουν. Είναι απλά διακοσμητικά. Απλά μπαίνει το πόδι, ανοίγεις ένα φερμουάρ και μπαίνει στο πόδι. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί είχα κάτι τέτοια παρόμοια, αλλά έπρεπε να ανοίξεις τα πραγματάκια. Και... Εντάξει. Τα αγαπώ. Έτοιμη να βγω. Αυτός δεξιά με κοιτούσε πριν λίγο. What you want? Σε άλλα νέα, έπρεπε να ξανανοίξω την πόρτα γιατί ξέχασα το εισιτήριό μου. Και είναι πολύ σπαστικό αυτό. Αλλά το παθαίνω συχνά γιατί συνήθως έχω πάντα κάρτα. Και τώρα επειδή αύριο είναι Οκτώβριος, πρέπει να έχω εισιτήριο. Κάτι έχω καταλάβει. Από όλο μπαίνεις, από όλο μπαίνεις. Ναι. Α, μία πίτσα. Εμένα μου αρέσει εδώ. Εδώ δεν κλείνει η Κυριακή σήμερα, ξεκουράζομαι. Γυρνάω στη βιβλιοθήκη και πάω στην Άννα. Γιατί θα πάμε Starbucks και επιτέλους θα δοκιμάσω για φέτος το λογικά μοναδικό pumpkin spice latte. Και δεν ξέρω να το πάρω σε κρύο ή σε ζεστό. Μάλλον σε ζεστό το κόβω. Και ναι, είμαι ενθουσιασμένη. Δεύτερη μέρα εδώ. Χαίρομαι που επέστρεψα δυναμικά και πήγα στη βιβλιοθήκη. Αλλά είχα πολύ όρεξη, μου είχε λείψει αυτό το χαλαρωτικό που πας Κυριακή διαβάζεις κάτι. Και μιας και έχω ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσω, αποφάσισα να πάω. Ακόμα και αυτός ο δρόμος που συνήθως είναι γεμάτος, τώρα είναι άδειος και όλος δικός μου. Να σας δείξω κάτι που πήρα από την Ιταλία, που είναι ένα δέντρο. Δεν ξέρω τι δέντρο είναι. Πάντως αυτό πίνεται ως τσάι και είναι έτσι αντιεξουδωτικό. Και το έχω δοκιμάσει, δεν ένιωσα κάποια διαφορά, αλλά... Μια και μου αρέσει να πίνω τσάι, είπα να κάνω αυτό και να θυμηθώ την Ιταλία. Σήμερα έχω γενέθλια και το πρωί έκανα βίντεο, μετά είχα σχολή και τώρα θα δω τα κορίτσια. Είναι 6 παρατέταρτο και δεν έχουμε πάει ακόμα. Ποια φταίει γι' αυτό άραγε? Ποια φταίει γι' αυτό? Είχα μάθει. Τελειώσαμε το φαγητό. Φάγαμε μέχρι σκασμού και τώρα έπρεπε να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες γιατί γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από τις σκηνές που θα βάλω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, νιώθω λες και είμαι σε νησάκι, λες και είμαι στο Βόλο. Νιώθω τέρμα awkward, θα σοβαρά δεν ξέρω τι να κάνω. Κάνε. Α, βγάλε λίγο την κάμερα. Είναι πολύ ροζ, τι κάνει. Μην έχεις πάρα πολύ κοντά. Δεν γεννήθηκε μοντέλο, πες μας μια ιστορία. Είμαστε στην Κυπρή.
μπορεί να ακουστεί λίγο στημένο αυτό που θα πω, αλλά το πρώτο πράγμα που μου αρέσει να κάνω όταν φτάνω σπίτι είναι να κάνω τσάι. Και αυτό είναι επειδή, δεν ξέρω, με χαλαρώνει κάπως. Και μου αρέσει πάρα πολύ το τσάι. Επίσης πρέπει να πλύνω τα πιάτα. Επίσης κάτι που θέλω να πω είναι ότι πέρασα σήμερα πάρα πολύ ωραία στα γενεθλιά μου. Δεν ξέρω, γενικά πάντα θέλω η μέρα των γενεθλίων μου να ξεχωριστεί και πάντα ανησυχώμαι πως δεν είναι. Αλλά τελικά σήμερα ήταν πολύ ωραία και χάρηκα που είδα το περισσότερο άτομο αυτό που αγαπάω και είναι κοντά μου. Και δεν ξέρω, μου άρεσε. Αυτά. Λέω να πιω και στην αγαπημένη μου κούπα. Και θα πιω ένα τσάι που είχα αγοράσει στη Γερμανία. Φράουλα. Όταν το αγόρασα με κοροϊδεύανε, πήρες τσάι για να πάρεις στην Ελλάδα, λες και δεν έχουμε τσάι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω τσάι από τη Γερμανία και εσείς δεν έχετε, οπότε... Επίσης αύριο έχω 9 ώρα μάθημα. Ναι, γι' αυτό θυμώνω. Ήθελα να κάνω τόσα πράγματα και θα πρέπει να μην κάνω πολλά και μετά να ξεκουραστώ και να κοιμηθώ. Αυτή είναι η ζωή μου. Επίσης κάτι άλλο που με βασανίζει είναι ότι θα κάνω πάρτι το Σάββατο στο σπίτι μου και πρέπει να συμμαζέψω και να προετοιμαστώ. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα, αλλά εντάξει, είναι ακόμα Δευτέρα, οπότε λογικά θα την ετοιμάσω σύντομα. Γεια σας. Σήμερα πεθαίνω γενικά. Μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω ακριβώς βασικά. Ζεσταίνω το φαγητό. Γύρισα σπίτι πριν 5 λεπτά, γενικά τρέξιμο, που μου αρέσει. Αλλά είναι και κουραστικό γιατί θέλω λίγο τρέξιμο, όχι πάρα πολύ. Έχω φάει ένα μήλο το πρωί και είναι 1.30 και εγώ το έφαγα στις 8 και πεινάω. Επίσης κάτι που δεν ήξερα είναι ότι το χωριάτικο ψωμί που λέμε εμείς στο Βόλο εδώ το λένε πιλιορίτικο. Λυπάμαι για όσους θέλουν τα vlog να είναι μέσα στη τρελή χαρά και όλα ωραία και όλα όμορφα. Αλλά όχι, γιατί στην καθημερινότητά μου δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Και αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολλά νεύρα, γιατί έχω βαρεθεί να γίνεται το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά. Γιατί κάθε φορά που θα ανεβάσουμε κάτι για φεμινισμό, θα αρχίζουν κάποιοι άντρες να σχολιάζουν πράγματα αρνητικά και καλά και τη δικιά τους γνώμη, την οποία δεν θα έχει τόση βάση. Και το λέω αυτό με ποια έννοια. Όταν κάποιος ρατσιστής σε ένα post αντιρατσιστικό σχολιάζει, δεν έχει βάση. Το ίδιο και ένας άντρας. Όταν μιλάμε για φεμινισμό και ο άντρας είναι σπάσει μά μου, έχει τον ίδιο ρόλο του ρατσιστή σε ένα αντιρατσιστικό post. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα μπορείς να μην συμφωνήσεις. Δικιά σου άποψη που φυσικά είναι λάθος, αλλά μη σχολιάζεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να κάνω αυτό το πράγμα. Είναι σαν τους κρεατοφάγους που στέλνουν φωτογραφίες στους vegan. Okay. Δεν ξέρω πόσες γυναίκες θα ταυτιστείτε, αλλά καθημερινά συμβαίνουν συμβάντα. Σεξισμός είναι ότι όταν σκέφτεσαι αν θα φορέσεις μια κοντή φούστα γιατί το βράδυ θα γυρίσεις μόνη σου περπατώντας και φοβάσαι μη σου συμβεί κάτι. Σεξισμός είναι στο λεωφορείο ο περίεργος που θα σε κοιτάξει σεξουαλικά. Σεξισμός είναι ο παππούς που θα σου πει, ξέρω εγώ, που πας έτσι, μωρή, κάτι. Όλα αυτά είναι σεξισμός. Εφόσον κάποιος δεν τα βιώνει και δεν έχει αυτό το καθημερινό άγχος που πάρα πολλές έχουμε, το έχω, που γενικά δεν μπορεί να φερθεί με τον ίδιο τρόπο στην κοινωνία που. Γενικά σκέφτεσαι πολλά πράγματα που κάνεις, σκέφτεσαι τις πράξεις σου, σκέφτεσαι το ένα το άλλο, λιγότερο πόσο το κάνει ένας άντρας και ισχύει στην οικογένειά σου, ας πούμε, αν έχεις αδερφό. Ποιος έχει πιο πολύ χαλαρότητα στο ποιες ώρες θα βγαίνει, πότε θα γυρίζει και τέτοια. Το αγόρι. Αντί να μαθαίνουν στα αγόρια πώς φέρονται, μαθαίνουν στις γυναίκες να γυρίζουν νωρίτερα. Πάρα πολλές κοπέλες, σχεδόν το 80% τους έχουν τύχει περιστατικά που κάποιος τους ακολούθησε, κάποιος τους χούφτωσε, κάποιος τους βίασε, κάποιος. Και όλα αυτά υπάρχουν. Και επίσης, αν καταλάβετε περισσότερες τι είναι ακριβώς βιασμός, μάλλον θα καταλάβετε ότι παίζει και ίδια να έχετε βιαστεί. Γενικά είναι πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Προσπαθώ όσο να είναι στο κανάλι να μην έχω αυτό το rage που θα βγάζω κάποιες φορές όταν ευριάζω. Θέλω να βλέπετε κάτι ευχάριστο. Αλλά επίσης πιστεύω ότι πρέπει να μάθετε κάποια πράγματα, να ξέρετε πώς είναι κάποια πράγματα. Και όπως εγώ δεν θα πάω σε ένα πρόσφυγα και θα του λέω big deal αυτό που ζει σιγά κτλ. Έτσι δεν δέχομαι ένας άντρας να σχολιάζει κάτι που είπα και το φεμινισμό, ότι α σιγά ξέρω εγώ, α, εντάξει όλα είναι σεξισμός πλέον, υπερβάλλεις. Όχι. Έχω βαρεθεί πλέον να το συζητάω σαν θέμα. Πολλές φορές θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσω σε κάτι γιατί πρέπει όλος να καταλάβει, ας πούμε. Αλλά πλέον δεν μπορώ, δεν θέλω να χαλάω τόση ενέργεια σε αυτό. Εκπαιδευτείτε, είναι τόσο εύκολο. Έχουμε το ίντερνετ, μπορείτε να μάθετε. Είναι τόσο εύκολο. Πώς γίνεται κάποιοι να αποδέχονται ότι υπάρχει ρατσισμός και να το καταλαβαίνουν και να μην καταλαβαίνουν το φεμινισμό. Το πιο ανόητο επιχείρημα είναι γιατί λέγεται φεμινισμός και δεν λέγεται ισότητα. Λοιπόν, λέγεται φεμινισμός γιατί αυτό που θέλουμε στην κοινωνία, που οι άντρες είναι, ξέρω εγώ, πάνω από τις γυναίκες, θέλουμε να βάλουμε τις γυναίκες στην ίδια θέση. Οπότε, λέγεται φεμινισμός γιατί έχει να κάνει με τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι η θέση τους που πρέπει να αλλάξει, όχι των αντρών. Οι άντρες είναι μια χαρά εκεί, εδώ, και θέλουν να βάλουν τις γυναίκες το ίδιο, θέλουν να είμαστε ίσιες, δεν μισούμε τους άντρες, εννοείται πως όχι. Ειδικά εγώ σε πολλά πράγματα μπορεί να προτιμώ τους άντρες, δεν έχει σημασία. Δεν μισούμε τους άντρες, αυτό δεν καταλαβαίνω, πώς δεν το καταλαβαίνετε.
Δεν ξέρω, κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα πει μισό μια γενική ομάδα ανθρώπων. Δεν γίνεται αυτό. Άμα πει κάποιος μισό τους άντρες ή μισό τους Τούρκους ή μισό τους transsexual, δεν είναι καλά. Δεν γίνεται κάποιος να μισεί μια γενική ομάδα ανθρώπων. Οπότε, όχι, δεν το λέμε αυτό. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να καταλάβατε κάποια πράγματα από αυτά και συνεχίζουμε στο vlog. Hey guys, πάλι από μάθημα σε μάθημα, σχετικά όχι, σήμερα από μάθημα σε βλεφαρίδες. Και αφού θα πάω να βάλω, να δείτε λίγο το πριν, που είναι αυτό το ανύπαρκτο. Γεια σας, ξέχασα να κάνω update για τις βλεφαρίδες, οπότε τώρα είναι λίγο σκοτεινά, αλλά φαίνεται. Αχ παιδιά, έπαθα addiction, νομίζω ότι θα θέλω να βάζω πάντα. Και ήδη έχω πολλά στάνταρ μηνιαία έξοδα και δεν θέλω να προσθέσω και τις βλεφαρίδες αυτό. Αλλά παιδιά μου αρέσουν πάρα πολύ και γενικά επειδή μου τις πάει να βάφομαι με την έννοια ότι δεν νιώθω τόσο άνετα όταν βάφομαι. Δηλαδή στα μάτια μου δεν τα νιώθω καλά, οπότε θα με βοηθούσε πάρα πολύ το να έχω βλεφαρίδες, γιατί ξαφνικά είσαι πάντα on point και δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά. Θα δείξει. Επίσης βλέπω το vlog της Τζόνα Κούχτα, θέλω τη ζωή της, τη καμερά της. Και γενικά σκεφτόμουν, επειδή θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό τη Canon G7X, τι θέλω να κάνω vlogs, θέλω καλύτερη ποιότητα, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Οπότε, αν ο καθένας από εσάς βάλει 5 ευρώ, το φτάνουμε το ποσό. Άνετα. Γεια σου, Δημήτρη. Hello. How is you? Χρόνια πολλά, Μίριαμ. Ευχαριστώ. Έλα, πάρουμε γυαλιά στο βίντεο. Παίρνω στο σαλόνι μου. Έλα, πάρουμε γυαλιά. Όταν είσαι fit, γιατί για ζελεδάκια αγοράζεις κίτρο. Αποφεύγουμε τα αποξηραμένα και προτιμούμε τα φρέσκα φρούτα. Αγοράσαμε κίτρα, παιδιά, και τώρα η Άννα θα δοκιμάσει ένα. Και θα μας πει τη γνώμη της. Όλο το τρώμε έτσι. Όλο τρώγεται. Καλό. Το καταπίνω. Ναι. That's what she said. Ωραία. Δημήτρη, εσύ. Αλήθεια. Είναι πικρό. Είναι, όχι, είναι σαν πορτοκάλι, κομπλέ. Ωραία. Τώρα να μου δώσω κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είδες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να ψωνίζετε, παιδιά, φυτικά προϊόντα. Ειδικά άμα δεν έχουν ζάχαρη. Έχει περίεργη γεύση. Δεν έχει ζάχαρη αυτό. Έχει ζάχαρη. I recommend it. Έχει ζάχαρη. Να ψωνίζετε όμως. Δεν θα σας πιέζει μετά. Πώς το κάνεις. Πώς σκηνοθέτρια. So, say hello to my vlog. Hello. Πάμε να φάμε μπουγατσαγιάννης. Ναι, και με τυρί και με σοκολάτα. Να φάω. Ναι. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το Τόμς, είναι αγαπημένο μου καφετέρια, σοβαρά. Αυτά είναι ποπκόρν, πρέπει να σκάσουν. Όχι, εννοώ αυτά, εδώ. Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Είναι τότε που είχε γίνει η λαπάς και κόλλησαν και δεν φεύγουν. Δεν είναι βρωμιά, Δημήτρη, άσε με! Πώς το σκάμε? Πώς σκάνε το ποπκόρν? Πώς σκάμε, τι σκάμε το... Τα ποπκόρν. Πώς τα σκάμε? Το κλείνεις και περιμένεις, ακούς... Πάρε τα πατατάκια αυτά. Not sponsored, by the way. Βασικά με τι sponsor να μας κάνει αυτή η εταιρεία που δεν τη ξέρει κανείς. Πού είσαι, από εδώ. Και οι δύο είστε από εδώ. Τέλεια. Αυτή ήταν αγιά. Και κοιτάξτε την κάμερα. Αγένεια είναι. Δεν φαίνεστε πολύ, αλλά. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά. Να ζήσεις και να φτάσεις με καλύτερο γούστο. Και με καλύτερο γούστο, βασικά. Subscribers. Έχω φτάσει εδώ πέρα, είμαι σε λίγο, θα φτάσω πάνω από τον εαυτό μου. Έχεις ακούσει πολλά αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλά. Τραγικά. Το αστείο είναι, Μίριαμ, ότι από τότε που σε γνώρισα δεν έχεις μείνει ποτέ. Κατ. Κανονίσουμε. Καφέ. Να κανονίσουμε. Θα κάνω βίντεο, θα κάνω, υπόσχομαι. Φιλάκια γλυκούλες, να ξαναέρθετε. Πάρτι. Είμαστε εδώ και βγάζουμε φωτογραφίες.
Και έχει πολύ αέρα. Το ακούτε νομίζω στον ήχο, ναι. Και έχει πολύ αέρα. Έρχομαι. I'm coming. Στου πλάνο. Χιονά τη αγαπώ ακόμα. Πλάθα. Πλάθα. Ξανά. Έτσι βγαίνουν, παιδιά, οι φωτογραφίες για το Instagram. Τα γλυκούλι. Όμορφε. Εντάξει. Φίλος μου. Όταν τον είδαμε στο λεωφορείο, εγώ τον έκοψα. Ψαγμένο τυπάκι, το παιδί. Στο λεωφορείο, εντάξει. Αυτός είναι, ρε. Αυτός ήταν, μπροστά μας. Παιδιά, τι τέλειος φωτισμός. Και μόλις είδαμε το Αβέρο. Και μαγεύτηκα πραγματικά. Θέλω να γίνω ναυτικός όταν μεγαλώσω. Δες τώρα, δε χρώματα.